Την 25η Μαρτίου, ο απανταχού Ελληνισμός γιορτάζει και πανηγυρίζει μαζί με τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου και την Ανάσταση του Γένους. Με λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια γιορτάστηκε και στις Σέρρες η εθνική μας επέτειος. Το πρωί τελέστηκε δοξολογία στο ναό των Παμεγίστων Ταξιαρχών, προεξάρχοντος του Μητροπολίτη Σερών και Νιγρήτας Θεολόγου. Ενώ την κυβέρνηση εκπροσώπησε στις επαιτειακές εκδηλώσεις η Υφυπουργός Μακεδονίας Στράκης Μαρία Κόλια Τσαρουχά. Αμέσως μετά έγινε η κατάθεση στεφανιών στον Ανδριάντα του Εμμανουήλ Παπά στην πλατεία Ελευθερίας. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων έκλεισε με την καθιερωμένη παρέλαση των μαθητικών τμήματων, των πολιτιστικών συλλόγων και φυσικά των τμήματων του στρατού, που έκλεψαν το πιο θερμό χειροκρότημα των θεατών, που κατέκλυσαν την οδό Μεραρχίας. Έθιμα για την ιστορία μας. Ακολουθεί η αδελφότητα Μικρασιατών, νομού Σερών, ο Άγιος Πολύκαρπος. Από τα μεγαλύτερα προσφυγικά σωματεία ιδρύθηκε το 1972 από πρόσφυγες πρώτης και δεύτερης γενιάς με πρωτοβουλία υποστηρικτών της Μικρή 17ο Δημοτικό Σχολείο της πόλης των Σερών. Το 5ο, 17ο ακόντισήμος. Δέκατο ένατο και 20ο Δημοτικό Σχολείο. Ακολουθεί το 21ο. Σε τη λαμπρή παρουσία της, πως θα γίνει οι συνεχιστές της μεγάλης πνευματικής κληρονομιάς του έθνους.
δεύτερο. Τώρα δεύτερο γενικό λύκειο. Ακολουθεί το τρίτο. Δεύτερο, μετά τους επισήμους όλους, ακολουθεί τρίτο γενικό λύκειο. Στο πνευματικό τομέα, αλλά και σε άλλους τομείς της ελληνικής κοινωνίας. Πέμπτο γενικό λύκειο. Πρώτο, ΕΠΑΛ. Λέσκι, ειδικών δυνάμων των Μουσερών, ο Τολμών, νικά, ένας για όλους και όλοι για ένα. Σπάτους, ξαναζωντανεύει στη μνήμη μας το μεγαλείο μιας ιστορίας 3.000 χρόνων. Και τώρα, απενείστε τα ένοπλα ελληνικά νιάτα. Περνάει ο ελληνικός στρατός. Σάρκα από τη σάρκα μας, την ψυχή από την ψυχή μας. Περνάει η λόγη των αιώνων. Το ψήφος του Μεγαλέξανδρου, το καριοφύλι του 21, η λεβεδιά των Μακεδονομάχων. Χρόνια πολλά. Η σημερινή γιορτή είναι διπλή. Γιορτάζουμε αυτή την εχαρμό συνείδηση της λεύσεως του Σωτήρος, αλλά και της Αναστάσεως του Γένους των Ελλήνων. Και πρέπει να δώσουμε διαρκή και αιώνια τιμή στους ήρωες του 1821, που έδωσαν αυτόν τον άνισο αγώνα για την εθνική ανεξαρτησία, την ελληνική ταυτότητα, την Ορθοδοξία και την Ελλάδα. Κύριε Κόλια, κάποια στιγμή σας είδαμε φανερά συγκινημένη. Είναι ημέρα συγκινητική για όλους μας και επειδή πραγματικά η χώρα μας, η πατρίδα μας περνάει δύσκολες στιγμές, ίσως τις πιο δύσκολες των τελευταίων χρόνων, νομίζω ότι η ελληνική ψυχή μας εμπνέει, πρέπει να μας εμπνέει, και το καλύτερο για αυτή τη χώρα. Η σημερινή εθνική επέτειος, μόνο μηνύματα αισιοδοξίας επιβάλλεται να μεταφέρει στον λαό μας. Και τα μηνύματα αισιοδοξίας αυτά πηγάζουν από το καθαρό βλέμμα των παιδιών που παρήλασαν σήμερα, από τους συλλόγους μας που μας μεταφέρουν τις παραδόσεις, από τα στρατευμένα νιάτα μας, τα πλουσιοθετοντές των φυλάκες. Και να μην ξεχνάμε ποτέ, το δέντρο της Ελευθεριάς ποτίστηκε με πολύ αίμα και οι ρίζες του έχουν μπει βαθιά σε αυτή την Άγια Γη. Επίσης, η υπέρμαχος στρατηγός, η πλατητέρα των ουρανών, σκέπει αυτή τη γωνία της Ελλάδος μας. Χρόνια πολλά Έλληνες, χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά και ευλογημένα για αυτή την σημερινή διπλή γιορτή. Γιορτή της Εκκλησίας μας, ο Θείος Ευαγγελισμός, γιορτή της πατρίδος μας. Να αναβαπτιστούμε στις αξίες και τα ιδανικά τα οποία ενέπνευσαν τους πατέρες μας και έκαναν το θαύμα. Και αυτές οι αξίες είναι η αγάπη στο Θεό και η αγάπη στην πατρίδα, η αλληλεγγύη και η ενότητα και η ομοψυχία. Το 1821 είναι για τον ελληνισμό ανεκτίμητο εθνικό κεφάλαιο. Είναι η ίδια η προσωποποίηση της δόξας. Μαρτυρεί την ακατάλητη δύναμη της φυλής μας, τη ζωτικότητα και το σφρίγος της. Διπλό το μήνυμα της ημέρας και από τους πολιτικούς παράγοντες της Περιφερειακής Ενότητας Ερών. Έχουμε υποχρέωση αυτό που μας προσέφεραν με τη θυσία τους, δηλαδή τη λευτεριά μας, ένα έθνος με αξιοπρέπεια, υπερηφάνεια και μια δυνατότητα για καλύτερη ζωή, να το διατηρήσουμε φροντίζοντας να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες που υπάρχουν. Και το φροντίζοντας να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες σημαίνει ότι από τη μία μεριά πρέπει να είμαστε κάπως συντηρητικοί στις απαιτήσεις μας και από την άλλη μεριά να είμαστε, να εξαντλήσουμε τα όρια των δυνατοτήτων μας για να καλύψουμε τις υποχρεώσεις μας. Ο ελληνισμός στη μακραίωνη ιστορική του πορεία όσες φορές εξασφάλισε όρους εθνικής συνεννόησης, ήρεμου διαλόγου και αίσθησης μέτρου μεγαλούργησε. Αυτά χρειάζεται να διασφαλίσουμε και τώρα.